Μία διάσωση ενός θαλασσοπουλιού στην περιοχή του Ρεθύμνου. Άμεση κινητοποίηση και πρέπει να σταθούμε σε αυτό και να σταθούμε και στην αξία και στην συνεισφορά των εθελοντικών ομάδων. Συγκεκριμένα είναι η εθελοντική ομάδα 1 Ρεθύμνου Πολιτικής Προστασίας. Και θα μας βάλει στο κλίμα ο κύριος Μιχάλης Καπετανάκης. Είναι ο συντονιστής της εθελοντικής οργάνωσης πολιτικής προστασίας 1 Ρεθύμνου. Βλέπουμε χαρακτηριστικές φωτογραφίες. Κύριε Καπετανάκη, πώς είστε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ και καλησπέρα και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Αυτό το θαλασσοπούλι βρέθηκε στην περιοχή του Πλακιά, σωστά? Σωστά, στην περιοχή της Ούδας του Πλακιά. Βρέθηκε από μέλος της ομάδας σας? Σωστά, ναι. Για πείτε μας. Το πρωί που είχε πάει στη δουλειά του το μέλος, γιατί όπως ξέρετε τα μέλη μας συνολικά όλο το 24ωρο, οτιδήποτε περίεργο δούμε όπου χρειαστεί βοήθεια, προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Έτσι λοιπόν και το μέλος μας Τσαραβούτη το Γιάννης το πρωί, πηγαίνοντας στη δουλειά του, στην περιοχή της Ούδας του Πλακιά, βρήκε αυτό το θαλασσοπούλι χτυπημένο και προσπάθησε να το προσεγγίσει. Στην αρχή ήταν λίγο έφευγε, προσπαθούσε να φύγει, αλλά εντάξει, το έπιασε προσεκτικά, γιατί όπως γνωρίζουμε όλοι τα θαλασσοπούλια είναι επικίνδυνα στο να τα πιάσεις. Θέλει προσοχή, δηλαδή, γιατί χτυπάνε, συνήθως χτυπάνε στα μάτια με το ράμφος. Οπότε σε αυτό καλό θα είναι όλοι να είναι προσεκτικοί. Πολύ σωστά κάνετε και το αναφέρετε. Κατάφερε να το προσεγγίσει λοιπόν, κατάφερε να το πιάσει, σωστά. Και η πρώτη σκέψη ποια είναι, να επικοινωνήσω με το δασαρχείο? Κοιτάξτε, επικοινώνησε καταρχήν μαζί μας με την ομάδα, ανέφερε το περιστατικό, άμεσα επικοινωνήσαμε με το δασαρχείο, τους ενημερώσαμε και μας είπαν να το πάμε από εκεί πέρα, από το δασαρχείο, γιατί χρειάζεται περίθαλψη, λόγω του ότι είχε σπασμένη φτερούγα. Και άμεσα, ας πούμε, το μέλος μας το πήγαν από εκεί, το οποίο θα μεταφερθεί στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Ηράκλειο. Ναι. Λόγω της πρώτης βοήθειας που χρειάζεται. Μάλιστα. Είναι αισιόδοξη στο κομμάτι της αποθεραπείας και της αποκατάστασης των πληγών του? Κοιτάξτε να δείτε, λένε, από ό,τι μιλήσαμε, ας πούμε, και με το δασαρχείο και έχουμε μιλήσει και με κάποια παιδιά που έχουμε κάποιες επαφές. Ναι. Θυμάστε την περίπτωση του ΓΥΠΑ, μας είχαν βοηθήσει τα παιδιά. Δεν είναι κάτι το οποίο κινδυνεύει η ζωή του. Ούτως ή άλλως, εμείς ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε, το κάναμε και πάντα θα το κάνουμε. Κύριε Καπετανάκη, πώς προκλήθηκε αυτός ο τραυματισμός? Κοιτάξτε, λόγω των ισχυρών ανέμων που πιάνουν τώρα τις... Καιρικές συνθήκες, λοιπόν. Ναι. Είναι πολύ πιθανό ότι κάπου χτύπησε. Κάπου αέρα στο παρέσυρε και κάπου χτύπησε, ή πιθανόν ήταν αυτοκίνητο σε κάποιο δέντρο. Κάπου χτύπησε. Μάλιστα. Λοιπόν, τι να πούμε. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο, κύριε Καπετανάκη. Ξέρετε, άλλοι περιθάλπτουν, κινητοποιούνται, αγχώνονται και έρχονται σε επαφής με φορείς προκειμένου να σώσουν ένα θαλασσοπούλι. Και άλλοι, ξέρετε, έχουν στο χέρι τη φόλα, τη ρίχνουν και όποιον πάρω χάρος. Αυτό δεν λέμε στην Ελλάδα. Ό,τι και αν συμβεί, είτε παιδί το πιάσει, είτε ηλικιωμένος το πιάσει, ας χάσει τη ζωή του. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς ό,τι μπορούμε κάνουμε σαν ομάδα. Δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω όπου χρειάζεται βοήθεια και όπου καταστεί ανάγκη σε όλους τους τομείς και οτιδήποτε αφορά την πολιτική προστασία. Είτε αυτό είναι ένα θαλασσοπούλι, είτε το οτιδήποτε. Μάλιστα. Έτσι. Και κάνοντας αυτές τις προσπάθειες και αυτές τις δράσεις, κάποιοι οργανισμοί όπως και η WWF σε συνεργασία μέσω από ένα πρόγραμμα δασμός λέγεται το πρόγραμμα, μας επιβράβευσαν με μια επιχορήγηση μετά από αξιολόγηση κάποιων υλικών. Μπράβο. Οπότε, μπράβο. Καταλαβαίνετε ότι βλέποντας όλη αυτή την προσπάθεια, ακριβώς, προσπαθούν κάποιοι να μας βοηθήσουν. Και αναγνωρίζετε η προσπάθειά σας και η σωστή νοοτροπία σας. Την καλησπέρα μου, κύριε Καπετανάκη, ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ πολύ.